η αναμενόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, που η προσωπική μου άποψη εδώ είναι ότι θα προσεγγίσει τα 780, μπορεί να τα υπερκεράσει, θα πρέπει να έχει ένα αντίβαρο προς την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν να αντέξουν. Αυτά τα αντίβαρα έχουν να κάνουν με παρέμβαση κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις φορολογίας. Πρώτα απ' όλα, στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι συντελεστές πρόκειται να κατέβουν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Δηλαδή, πάνω από 10.000 ο συντελεστής είναι 22%, θα γίνει 20%. Και βεβαίως, όλα τα άλλα κλιμάκια θα υποστούν μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Η φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων, που είναι σήμερα 22%, θα κατέβει στο 20%, χωρίς να αποκλείεται η έκπληξη να κατέβει ακόμα περισσότερο. Η φορολογία των ενοικίων. Και εδώ οι συντελεστές έρχονται να περιοριστούν από αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τώρα το ΦΠΑ, αναμένεται η μείωση κατά 2 ποσοστιαίων μονάδων στον μεγάλο και μεσαίο συντελεστή. Δηλαδή, το 24% θα γίνει 22% και το 13% θα γίνει 11%. Ενώ παράλληλα καταργείται ολοσχερός ο ΦΠΑ 24% στα ακίνητα. Και βεβαίως έχει δοθεί αναστολή μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 για αυτή την κατηγορία του φόρου. Ο ΕΦΙΑ θα μειωθεί σε πολύ μεγάλες περιοχές όπου εκεί υπάρχει ακόμα περιθώριο μειώσεως. Το τέλος επιτιδεύματος καταργείται και παραμένει μόνο σε νομικές οντότητες οι οποίες είναι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Καταργείται επίσης ο ειδικός φόρος, ο οποίος πληρώνουμε, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, όταν έχουμε αυξήσεις κεφαλαίου, και σε άλλες περιπτώσεις, από 0,5 θα κατέβει στο 0,2%. Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση καταργείται η προκαταβολή 55% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα πάγιο αίτημα, το οποίο και εμείς έχουμε υποβάλει πολλές φορές στα αρμόδια υπουργεία. Καταργείται επίσης και το τέλος επιτιδεύματος, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι ένα πάγιο αίτημα της αγοράς, είχε επιβληθεί για να καλύψει έκτακτες ανάγκες, τώρα θεωρούμε ότι αυτές έχουν παρέλθει, επομένως είναι φυσική νομοτέλεια η κατάργησή του. Ήδη τώρα έχει καταργηθεί με την προϋπόθεση της πρόσληψης ενός ατόμου. Κατόπιν θα καταργηθεί ολοσχερός. Θεωρώ έτσι ότι υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του μισθολογικού κόστους, το οποίο θα προέλθει από την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι αναγκαία για να μπορεί ένας εργαζόμενος, και εδώ μιλάμε για 2.600 συμπολίτες μας, οι οποίοι θα ευεργετηθούν από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Οι 600.000 θα πάρουν την άμεση αύξηση, ενώ τα υπόλοιπα 2 εκατομμύρια είναι με έμεσο τρόπο συνδεδεμένα από τον κατώτατο μισθό. Επομένως, λοιπόν, είναι λογικό και είναι και δίκαιο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενισχυθούν, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την αναπτυξιακή εκείνη πορεία, την οποία έχει ανάγκη ο τόπος.